ρωτήσω και για τη σημερινή παρουσία εδώ πέρα. Παίζει πάρα πολύ ρόλο το μήνυμα, δηλαδή, και η πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή φτάνει και μέσα στην αίθουσα. Η διοίκηση του Αγίου Σάβα με τη δικηγόρο του και με έφερε και δικηγόρο από την υγειονομική περιφέρεια και μάλιστα ενώ είχαμε αντίδικο το νοσοκομείο έκανε παρίστατο στην αίθουσα και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, πράγμα το οποίο αποκαλύπτει ότι είναι πολιτική δίωξη, αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι είναι υπόθεση του Υπουργείου η δίωξή μου και η απόλυσή μου. Από τη δικιά μας τη μεριά νομίζω ότι ο Κώστας, ο Τάκης, οι δικηγόροι που ήρθαν από την ΑΔΕΔΗ, την ΕΙΝΑΠ, την ΟΕΝΓΕ και την ΠΟΕΔΗ πραγματικά δώσαν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση με όλα τα στοιχεία ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αυτή τη στιγμή να απολυθεί γιατρός μέσα στην πανδημία. Οι δικηγόροι του νοσοκομείου και της ΥΠΕ με τρόπο που δεν έπιθε προσπαθούσαν με αντιφάσεις να επιχειρηματολογήσουν ότι αυτή τη στιγμή ένας γιατρός στην Ελλάδα δεν χρειάζεται και ότι σε τελική ανάλυση το νοσοκομείο δεν είναι COVID και δεν τον χρειάζεται ο Άγιος Σάββας. Δηλαδή καρκινοπαθείς αυτή τη στιγμή δεν μας αφορούν, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αλλά η αντίφαση είναι ότι για την πανδημία με μετακινήσανε ακόμα και σε μεθ COVID και άρα δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν σε αυτό. Και ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί ξεχνάω τώρα, ήταν ότι λέγανε ότι παραδέχτηκαν ότι η μόνιμη θέση που υπάρχει και θα καλυφθεί, ότι σίγουρα μέχρι το Σεπτέμβρη δεν θα καλυφθεί αυτή η θέση, άρα το ζήτημα της παράτασης γίνεται ξεκάθαρο με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η παρέμβαση δική μας μέσα στο δικαστήριο και όλο αυτό που έχει γίνει πραγματικά, που είναι γνωστό το θέμα, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την απόφαση. Είμαι αισιόδοξος, ξέρουμε τι είναι τα δικαστήρια, αλλά έχουμε την ελπίδα ότι σήμερα μπορεί να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάλι όλους και όλες για τη συμπαράσταση. Να δώσω το λόγο στον Κώστα να πει καλύτερα από εμένα. Λοιπόν, ακούστε το καλά, ο Καταραγιάς θα μείνει στη δουλειά και η κύλια Παλαούρα, ακούστε το καλά. Ο Καταραγιάς θα μείνει στη δουλειά. Και έφτασε στο άθλιο σημείο η δικηγόρος του νοσοκομείου να κάνει προσωπική επίθεση, να λέει ο Καταραγιάς έρχεται για το θέμα του μόνο, στο προάβλιο, κάνει αντιρατσιστικά και δεν ασχολείται με τα θέματα του νοσοκομείου. Αυτά έλεγε. Και πώς δουλεύει στο ΜΕΘ, πώς δουλεύει στη ΜΕΘ αφού έρχεται κάθε μέρα στο προάβλιο. Νομίζω ότι η αθλειότητά τους είναι ξεκάθαρη πλέον. Είναι συνδικαλιστική δίωξη, πολιτική και η παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου το δείχνει ξεκάθαρα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, να πούμε το εξής. Σήμερα συζητήθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του Κώστα Καταραγιά από την αρχή. Φωνάζω και χωρίς την κουκουκούλα. Λοιπόν, σήμερα συζητήθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του Κώστα Καταραγιά, το οποίο αν γίνει δεκτό όπως ζητάμε, σημαίνει ότι από αύριο θα παραμείνει στη δουλειά του για λίγο καιρό μέχρι την επόμενη δικάσιμο που θα συζητηθεί το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων συνολικά. Στην προσπάθειά μας αυτή είχαμε σύμμαχους, τις ομοσπονδίες που έκαναν πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ του Κώστα, την ΑΔΕΔΗ, την ΠΟΕΔΗΜ, η ΝΑΤ και ο ΕΝΓΕ. Οι λόγοι για τους οποίους ζητήσαμε την παράταση αυτή είναι διότι ο Κώστας είναι ο μόνος από τους 2.000 επικουρικούς γιατρούς της χώρας που η σύμβασή του δεν παραδίνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, αλλά λίγη σήμερα. 21 με συγχωρείτε, αλλά λίγη σήμερα.
σε μία περίοδο που αναστέλλονται άδειες γιατρών, που επιστρεπεύονται ιδιώτες γιατροί και μένει ακόμα και το μετρό των 2.500 εργαζομένων χωρίς γιατρό υπηρεσίας, ενώ την ίδια ώρα απολύεται ο Καταραχιάς, και ενώ και στη Σωτηρία ακόμα που το μεταγυνήσαμε, είναι αναγκαίο σύμφωνα με τις ιατρικές βεβαιώσεις. Έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή ότι εξαντλήσαμε το καθήκον μας. Η ευθύνη ανήκει στη δικαστική εξουσία αν θα σταθεί στο ύψος της ή θα συνεργήσει στο κυβερνητικό έγκλημα. Γιατί είναι ξεκάθαρο από τις τοποθετήσεις που γίνανε, από την πληθώρα των εγγράφων τα οποία έχουμε επικαλεστεί και από όσα υποστηρίξαμε προφορικά και γραπτά, ότι ο Κώστας πρέπει να μείνει και λόγω της παράτασης της θητείας των επικουρικών γιατρών λόγω της πανδημίας και λόγω του ότι είναι πρόεδρος και λόγω του ότι υπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου και λόγω του ότι η μετακίνησή του και τώρα η διακοπή της σύμβασης εργασίας του είναι εκδικητικές. Δεν θα σχολιάσω αυτά που είπαν οι αντίδικοι παρά μόνο ένα που έχει κορυφαία σημασία κατά τη γνώμη μου. Η απροκάλυπτη κυβερνητική παρέμβαση σε αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που εκδηλώθηκε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο εξής, ότι ενώ αντίδικος του Κώστα είναι ο εργοδότης του και ο εργοδότης του είναι το νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ήρθε και παρενέβη και παρέστη στη δίκη η πρώτη υγειονομική περιφέρεια, που είναι αποκεντρωμένη μονάδα κεντρικής διοίκησης, που εποπτεύει τα νοσοκομεία και της οποίας η διοίκηση βέβαια διορίζεται από το Υπουργείο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δικηγόρος της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας δήλωσε δημόσια στο δικαστήριο ότι παρίσταται ο νομικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας. Εάν αυτό δεν είναι πολιτική πίεση προς την Πρόεδρο για να βγάλει απόφαση εναντίον του Καταραχιά, πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί? Είναι κατά τη γνώμη μου κορυφαίο πολιτικό σκάνδαλο που δεν φταίνει βεβαίως οι δικηγόροι, αλλά φταίει η κυβέρνηση. Από την Πρόεδρο, εκείνο το οποίο διακρίναμε και οφείλω να το πω είναι το ενδιαφέρον της για την υπόθεση, οι ουσιαστικές ερωτήσεις που έκανε και το γεγονός ότι έδειξε ευαισθητοποίηση στο ότι η σύμβαση λήγει σήμερα και είπε ότι μπορεί να βγάλει την απόφαση και σήμερα. Τίποτα άλλο από μένα. Ευχαριστώ.